Το μαρτύριο της στέγασης περνούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, κυρίως αναπληρωτές, που κατά εκατοντάδες αρνούνται τις θέσεις τους και παρετούνται, αφού η εξέβρεση σπιτιού έχει γίνει βραχνάς. Ήδη μετά τη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, μετράμε ήδη 500 παρετήσεις, ακριβώς γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα μέρη στα οποία τους στέλνει το Υπουργείο Παιδείας να πάνε να διδάξουν. Όταν βρίσκεται ένα σπίτι στα 500 και 600 ευρώ, δεν μπορεί να τα αποκριθεί απλά. Γι' αυτό έχουμε τις εικόνες σε πάρα πολλές περιοχές, είτε κάποιοι συνάδελφοί μας να φιλοξενούνται από άλλους γνωστούς τους που ζουν στις περιοχές, είτε έχουμε και σε αυτοκίνητα, είτε έχουμε σε κάμπινγκ, είτε έχουμε ακόμα και στις παραλίες. Με μισθούς από 750 μέχρι 900 ευρώ για νεοδιόριστους και αναπληρωτές, ακόμη και όταν βρίσκονται, όπως λένε, σπίτια, το κόστος ενοικίασης και διαβίωσης είναι απαγορευτικό, αν δεν έχουν φροντίσει να βρουν μια δεύτερη ή και μια τρίτη δουλειά για να μπαλώσουν την κατάσταση. Παιδευτικός δεν μπορεί να είναι παρείας της ελληνικής κοινωνίας. Να αυξηθούν άμεσα οι μισθοί, όπως ζητάμε να γίνει αύξηση μισθών. Υπάρχουν μισθολογικά κλιμάκια που είναι παγωμένα, ή τα δώρα μας που ζητάμε επαναφορά. Στο Ηράκλειο, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η πραγματικότητα σοκάρει. Κοντά στο κέντρο της πόλης, η ενοικίαση ενός διαμερίσματος 40 τετραγωνικών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 ευρώ. Για ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, κέντρο στην άκρη του κέντρου της πόλης, 45 τετραγωνικά, μισθώθηκε στα 650 ευρώ. Άλλο παράδειγμα, στο κέντρο της πόλης, 65 τετραγωνικά, 800 ευρώ. Η αγωνία συνολικά για το εκπαιδευτικό έργο είναι άμεση, αφού υπό το βάρος των παρετήσεων στα σχολεία κενά δεν καλύπτονται. Για το λόγο αυτό, κλιμάκιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, που επισκέπτεται όλη τη χώρα, από το Ηράκλειο σήμερα εξήγησε ότι ζητά τη συμβολή και της αυτοδιοίκησης μέσω επιδομάτων που μπορεί να δώσει για να λυθεί το πρόβλημα. Μέσω των Δήμων θα πρέπει κεντρικά το κράτος να καλύψει αυτή την ανάγκη. Να καλύψει μια ανάγκη χωρίς φυσικά αυτό να θεωρείται ότι είναι η λύση στο πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημα θα είναι να υπάρχει μια μέρημνα συνολική. Είναι ελάχιστα τα χρήματα. Πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι αναπληρωτές και οι νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοί μας. Στεγαστικό και αύξηση μισθών αποτελούν ήδη από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί εν ώψη της πανεκπαιδευτικής απεργίας στις 23 Οκτωβρίου. Το στεγαστικό, το κτηριακό, η επιχρωματοδότηση και η πενιχρή μισθή των εκπαιδευτικών είναι η αιχμή του δόρατος για όλη αυτή την περίοδο και φυσικά θα κορυφωθεί στις 23 Οκτωβρίου με τη μεγάλη απεργία που θα γίνει στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα γενικά.